Κύριε Γεωργιάδου, καλώς ήρθατε στο CNN Greece. Πρόσφατα βγήκαν τα στοιχεία από την καταγραφή που κάνει η Ασφάλεια Αττικής αναφορικά με τις καταγγελίες για παραβίαση δικαστικών αποφάσεων επικοινωνίας γονέων με τα παιδιά. Θέλετε να μας πείτε τι έδειξαν αυτά τα στοιχεία? Από το 2013 μέχρι και το 2018, οι παραβιάσεις των δικαστικών αποφάσεων επικοινωνίας γονέα και τέκνων έχουν παρουσιάσει κατακόρυφη άνοδο, ξεκινώντας το 2013 από 2.500 που ήταν οι καταγεγραμμένες επίσημα παραβιάσεις για την περιφέρεια Αττικής, έχουμε φτάσει για το 2018 γύρω στις 6.000 παραβιάσεις. Γιατί κατά τη γνώμη σας συνέβη αυτό? Η κατακόρυφη άνοδος των παραβιάσεων των δικαστικών αποφάσεων επικοινωνίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μη συνεργασία των δύο γονέων, όπως επίσης και στην ελλειπή θεσμική κάλυψη του κομματιού αυτού όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών μετά από ένα διαζύγιο ή μια διάσταση των γονέων. Τι προτάσεις έχετε εσείς ως φορέας για να λυθούν κατά κάποιο τρόπο αυτά τα προβλήματα? Ως φορέας προτείνουμε την θεσμοθέτηση της κοινή επιμέλειας, όπως ισχύει και σε αρκετές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και στην Ευρώπη. Είναι πλέον παροχημένο το κομμάτι να απονέμεται αποκλειστική επιμέλεια στον ένα από τους δύο γονείς, γιατί τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς στην καθημερινότητά τους. Έχουμε προτείνει σε όλους τους Υπουργούς Δικαιοσύνης των τελευταίων 12 ετών λύσεις στο κομμάτι αυτό, χωρίς να ζημιώνεται και η νομική κοινότητα, έτσι ώστε να λειτουργούν οικογενειακά δικαστήρια αποκλειστικά για τις οικογένειες και τα παιδιά. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι όλο και περισσότερες δικαστικές αποφάσεις ευνοούν το κομμάτι της κοινή επιμέλειας, έχοντας ως στόχο οι δικαστές που πια είναι ενημερωμένοι, τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες, και πλέον ευαισθητοποιημένοι στο κομμάτι της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, να προτρέπουν τους γονείς να καταλήξουν σε μια πιο συμβιβαστική λύση τύπου κοινή επιμέλειας. Αυτό δεν γίνεται με στόχο απλά και μόνο να δημιουργηθεί το περιβάλλον της κοινή επιμέλειας. Αυτό που μας ενδιαφέρει και πιστεύω ότι ενδιαφέρει άμεσα και τους ευαισθητοποιημένους δικαστές είναι να προστατευτεί το συμφέρον των παιδιών και να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξή τους. Θα ήθελα να μου πείτε τι ισχύει για το θεσμό του διαμεσολαβητή και αν κατά τη γνώμη σας αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να υπάρξει μια πιο πολιτισμένη και ταχύτερη επίλυση των διαφορών μεταξύ γονέων. Θεωρούμε ότι μετά από χρόνια ο γονής επικροτεί το γεγονός ότι έχει γίνει πλέον θεσμός ή διαμεσολάβηση, η οποία θα αφορά και το οικογενειακό και τις περιπτώσεις των διαζυγίων και τη σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού που αφορά την επιμέλεια, τη διατροφή και την επικοινωνία των γονέων με τα παιδιά. Ο νόμος 4512 του 2018 ψηφίστηκε για τη διαμεσολάβηση με στόχο να εφαρμοστεί τον Οκτώβριο του 2018. Δυστυχώς δόθηκε μια παράταση, πιστεύουμε όπως λένε και οι ειδικοί, ότι είναι για τη μεγαλύτερη ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας για την ωφελημότητα της διαμεσολάβησης, έτσι ώστε να γίνει αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και να λαμβάνονται οι αποφάσεις με ταχύτερους ρυθμούς. Δεν μπορείς να περιμένεις 2-3 χρόνια για να βγει μια απόφαση που αφορά την επιμέλεια ή τη διατροφή ή την παραβίαση της επικοινωνίας του ενός γονέα με τα παιδιά του. Η διαμεσολάβηση είναι ο πλέον πολιτισμένος τρόπος επίλυσης εξωδικαστικά οποιασδήποτε διαφοράς, που δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο οικονομική διαφορά. Μπορεί να έχει να κάνει και με το διαζύγιο, αλλά και με τη ρύθμιση οποιονδήποτε ζητημάτων αφορούν την ανατροφή των παιδιών μετά την διάσταση των γονιών τους. Ας ελπίσουμε ότι τον Οκτώβριο του 2019 θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο θεσμός της διαμεσολάβησης και η ελληνική κοινωνία θα ωφεληθεί τα μέγιστα και κυρίως τα παιδιά. Να σημειώσουμε ότι στην Τουρκία
Δυστυχώς ο θεσμός της διαμεσολάβησης έχει μεγαλύτερη απήχηση από ό,τι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Κύριε Γεωργιάδου, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας στο CNN Greece.